Με διπλές προειδοποιητικές κανονιές ολοκλήρωσε τη σεζόν ο Παναθηναϊκός, με την πρώτη να πέφτει εκοφαντικά μέσα στο στάδιο Καραϊσκάκης στην εκτός έδρας νίκη σε βάρος του Ολυμπιακού με 0-3 και τη δεύτερη λίγο αργότερα στον τελικό κυπέλου Ελλάδος, τον οποίο μετέτρεψε σε περίπατο, σκορπώντας τον ΠΑΟΚ με 1-4 και βάζοντας τα πρώτα σύννεφα στη συμμαχία Βόρειων και Νότιων. Γιάννης Αλαφούζος και Γιάννης Αναστασίου βάζουν υποψηφιότητα για τη διεκδίκηση του τίτλου για τη νέα χρονιά. Τι απαντά όμως ο Ολυμπιακός? Ένα θέμα. Λοιπόν, πάμε. Άκουσα και... ότι είπε κάποιος φίλος για μια πορτοκαλάδα. Ναι. Εδώ πέσανε και εγώ δεν ξέρω τι. Ο έπεσε, Γίνας, δεν έπεσε καμία ο κύριος πορτοκαλάδα. Γίνας είπε για την πορτοκαλάδα. Ένα που... χάρτινο ποτηράκι έπεσε και κάποιος κύριος το σκέφτηκε 4 λεπτά και μετά έπεσε κάτω και κάνει το λιποθυμισμένο. Για τον Αναστασίου. Μιλάτε μαζί μου σε αυτά. Για τον Αναστασίου. Και δεν αναφέρω ούτε ονόματα ούτε τίποτα. Μα ο Αναστασίου δεν το... Ονοονοήτο. Πάμε λίγο. Αυτά δεν τα κάνει κανένας από τον Ολυμπιακό. Έχουμε φάει και έχουμε φάει, αλλά είναι άντρες του Ολυμπιακού και στεκοντόρθιοι. Το να φάει ένα ποτηράκι χάρτινο και να πέσει ανάσκελα κάποιος, ας μην το σχολιάσω. Γιατί ερήφθη, κύριε Θοδωρίδη, αυτό για δροσιά? Σε παράδειγμα, έτσι που ερήφθη, ποτέ δεν συζητάμε. Δεν είναι κατακριτέο ότι... Ελεϊνό και αυτό του ποταριού. Αλλά και ο άλλος να θέλει να... Να ορίστε, να το ποτηράκι. Προσέξτε πόση ώρα έκανε να πέσει. Προσέξτε. Λες και το χτύπησε ντουφεκιά. Εντάξει, είναι απαράδεκτο αυτό. Απαράδεκτο το ποτήρι, αλλά και το πέσιμο ακόμα πιο απαράδεκτο από έναν επαγγελματία. Κύριε Μωρίδη, να κάνω μια ένσταση. Επειδή μιλήσατε για άντρες του Ολυμπιακού, να παραδεχτείτε ότι και η του ΠΑΟΚ... Ορίστε, να το, προσέξτε. Προσέξτε. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο ήταν πάντα πολύ άντρες. Πάντως στα μοναστήρια πέφτουν πορτοκαλάδες, πέφτουν καμιά φορά. Καμιά φορά κανένας ανεγκέφαλος το κάνει. Μακάρι να είχαμε φάει και εμείς ένα τέτοιο ποτηράκι με τον ΠΑΟΚ και να μην πέφτανε 7.000 φωτοβολίδες. Κύριε Θοδωρίδη, απλά και η αυτοκριτική καμιά φορά δεν είναι κακό. Δηλαδή... Είδατε τι σας είπα, ότι το καταδικάζω ασυζητητή, όχι ποτήρι. Πρέπει να είναι μοναστήρι και μέσα στο γήπεδο. Αλλά όχι από ένα ποτήρι κάποιο ανεγκέφαλο, άδειο. Γιατί ούτε καν έκανε ο άλλος ότι λιποθύμησε. Και έχουμε πάμε και... λίγο, Σάκη, λίγο να ακολουθήσει τη συζήτηση. Πάμε λίγο σε αυτό που δείξαμε πριν, κύριε Θεοδωρίδη, γιατί καλά κάνατε ότι ακούσατε εσείς από την ειδοποικοινωνία αυτό που σχολίαζε ως έξω Κίνας. Γιατί καλό είναι να τα λέμε στον αέρα. Για να μην τα λέμε στα διαλύματα για το ποτήρι. Θέλετε να πείτε για τον Παναθηναϊκό που χάσαμε? Όχι, ναι, για το ποτήρι και το Παναθηναϊκό που χάσατε γενικά. Αν ο Παναθηναϊκός. Αν ο Παναθηναϊκός είναι μια ανερχόμενη δύναμη, γιατί το είχατε πει και στην εκπομπή ότι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ είναι ο Παναθηναϊκός και είδαμε ότι και το κύπελο του πήρε. Και εκτός Champions League τον άφησε. Εγώ ξέρω πώς λειτουργεί ο Παναθηναϊκός. Αυτή τη στιγμή άρχισε φιλία μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού την εποχή εκείνη. Ήτανε μπροστά ο ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό 15 βαθμούς όταν μίλησα στην εκπομπή σας. 15 βαθμούς, θα βγει δεύτερος ο Παναθηναϊκός στα play-off σίγουρα. Τα θυμόσαστε τα λόγια μου. Ναι. Όπως και την άλλη μέρα σε εσάς, όταν χάσαμε ένα 0 από τον ΠΑΟΚ, σας είπα ότι ο ΠΑΟΚ νομίζει, έχει κάνει τεράστιο λάθος με τον Ολυμπιακό. Τα έχει δώσει όλα και ο Παναθηναϊκός στον τελικό, αν ο Παναθηναϊκός θα είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ, θα κάνει περίπατο. Όπως γίνανε και τα δύο που σας τα είπα. Ναι. Και τα θυμόσαστε. Γιατί λέτε γίνανε αυτά? Τα είπα σε εκπομπή σας. Γιατί λέτε γίνανε, γιατί λέτε δικαιωθήκατε? Δηλαδή, το να λέτε όταν ο ΠΑΟΚ είναι 15 βαθμούς μπροστά από τον Παναθηναϊκό, ότι ο Παναθηναϊκός θα βγει στο Champions League. Μόλις αρχίζει η φιλία, ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ, αυτό δεν έχουν καταλάβει. Το είπε ευτυχώς ο κύριος Αφρανός, ο οποίος είναι μέγας γνώστης της μπάλας και καταπληκτικός παίχτης. Λοιπόν, ο άνθρωπος το κατάλαβε. Ο αντίπαλος δεν το είπε ευθέως για τον Παναθηναϊκό. Είπε ότι ο αντίπαλος, αν δεν φτιάξει ο ΠΑΟΚ την ομάδα εφάμιλη με τον Ολυμπιακό, είναι άλλες οι αιτίες που ο ΠΑΟΚ πρέπει να προσέξει. Καταλάβατε τι γίνεται. Και φωτογράφησε τον Παναθηναϊκό κατά την άποψή μου. Πάντως, κύριε Θοδωρίδη, ο ΠΑΟΚ δεν βγήκε πρώτος ο Παναθηναϊκός στα play-off. Επειδή ήταν άξιος, επειδή τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ για τα γεγονότα με τον Ολυμπιακό. Άρα δεν του κόστησε σε κάτι ο Παναθηναϊκός. Δεν έπρεπε να τιμωρηθεί και ο Παναθηναϊκός για αυτά που έκανε στο γήπεδο του στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Για το αγωνιστικό πρόβλημα. Ναι, αλλά δεν τιμωρήθηκε. Λοιπόν, τι τα λέτε σε μένα? Πηγαίνετε, πέστε τα έξω. Εδώ είσαστε. Να ορίστε. Τα δύο αδέλφια. Αυτό δεν είναι κακό. Προς Θεού, συγγνώμη, μην χαλάσετε τη φιλία με τον Αλαφούζο. Η μεγαλύτερη επιτυχία του ΠΑΟΚ. Συγγνώμη, εσείς το θεωρείτε κακό σε ένα τελικό να βγαίνει ο κύριος Μαρινάκης με τον κύριο Σαββίδη μαζί στον αγωνιστικό χώρο? Δεν είναι δείγμα? Έτσι όπως δρά ο κύριος Σαββίδης, δεν θα βγει ο κύριος Μαρινάκης. Τι εννοείτε? Άμα δεν είναι επίσης όριση φιλία και καθαρή φιλία, όχι να τον καλεί στη Θεσσαλονίκη και να πέφτουν 7.000 βαρελότα μες στο γήπεδο. Το καταλάβατε αυτό?
Άλλο λέω, κύριε Θοδωρή. Είναι κακή εικόνα αυτή που βλέπετε τώρα. Ποια? Πριν από ένα τελικό, οι πρόεδροι των δύο ομάδων. Μετά τι επακολούθησε από αυτό, Μακελιό. Τι, από ποιου? Όταν παίξατε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Τηλεοφόρο. Έτσι δεν ήταν. Έτρωμε κάτι. Δεν βγήκαν τα αδέρφια. Οι πρόεδροι τα έκαναν τα επεισόδια. Δεν ξέρω. Κοίταξε, βγήκε και ο Αλαφούζος και είπε ότι έκανα λάθος. Βγήκε ο Γιάννης Αλαφούζος και είπε ότι έκανα λάθος τα επεισόδια. Έτσι. Με μια κουβεντούλα λες ότι έκανα λάθος. Όχι, απαντάω στο Σάκη τον Κίνα που λέει ότι αν είναι κακό. Αλλά εμπάσχεται ως εικόνα όμως είναι σωστή. Να το αφήστε βλέπουμε. Τον κύριο Αλαφούζο να σας δεν είπε ότι έκανε λάθος τα επεισόδια. Είπε που έδωσε εισιτήριο. Που επέτρεψε που έδωσε να πει ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Τα δύο αδέρφια αφήστε τα έτσι. Αδελφάς ομαδική, τα πω αγκαλιές, φιλιά. Μεγάλη επιτυχία του ΠΑΟΚ αυτή η φιλία με τον κύριο Αλαφούζο. Μάλλον ζηλεύετε, κύριε Θοδωρίδη. Πρέπει να ζηλεύετε. Αφάνταστα. Αφάνταστα. Πάντως ο Αλαφούζος ή ο Παναθηναϊκός, αν θέλετε, Champions League παίζει, κύπελο πήρε. Εγώ αυτό το ξέρω. Εντάξει. Εγώ αυτό ξέρω. Και ο Σαββίδης ψάχνεται. Εγώ αυτό ξέρω. Το κύπελο το πήρε δίκαιο. Το κύπελο αυτά το πήρε τα είχαμε συζητήσει. Αυτά τα είχαμε συζητήσει και ήταν σίγουρο για μένα ότι θα γίνουν έτσι. Αυτή τη στιγμή εμείς αποκλειστήκαμε από το κύπελο. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Θοδωρίδη? Τι γιατί το λέω? Πώς το. Δηλαδή ήσασταν έτσι σίγουρος? Δεν μπορώ να κάνω μαντεψιές. Σας λέω, αυτή τη στιγμή αποκλειστήκαμε. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε τη δυνατότητα στην Αθήνα. Έτσι, μάλιστα. Μόλις βγαίνει από τη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ, και αυτό ελπίζω να συμφωνεί ο Κώστας Ορβανός, είναι άλλη ομάδα. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, εγώ τοποθετήθηκα και είπα ότι όλη η ενέργεια του κόσμου και της διοίκησης, αν θέλει, και των ποδοσφαιριστών, εκτονώθηκε στον αποκλειστεί ο Ολυμπιακός. Και κύριε Θεοδωρίδη, επειδή δεν είστε κάτοικος αυτής της πόλης, την επόμενη μέρα ή τόλμησα να πω σε ραδιόφωνο ότι στο παιχνίδι του τελικού ότι δεν θα είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε για να κερδίσουμε. Τόλμησα να το πω, γιατί ακριβώς γνωρίζω κάποια πράγματα, όπως λέτε εσείς, και ακόμη και σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Εν πάση περιπτώσει, τέλος πάντων, να μην το αναλύσουμε περισσότερο. Το πιστεύω, κύριε Ορφανέ. Εμείς ξέρετε... αγωνιστικά χάσαμε με τον Παναθηναϊκό κάτω. Δεν χάσαμε. Είχε και τρεις μεγάλες απουσίες ο ΠΑΟΚ, έτσι. Είχε, Γιώργο μου, είχε, αλλά νομίζω το πρόσωπο το οποίο αυτό δείξαμε. Είναι, αυτό που λες έτσι, έχει βάση ακόμη. Απογοητεύσαμε και τον κόσμο το δικό μας, αλλά και τη φύλα την Ελλάδα που μας πίστευε. Κύριε Τραπεζανίδη, οι μεγάλες ομάδες. Και εμάς δεν έπαιξε ο Χολέμπας με τον ΠΑΟΚ. Δεν παίξανε πέντε παίκτες. Τα καλύπτουν τα κενά. Ουδής διαμαρτύρεται ότι λείπουν παίκτες. Μία μεγάλη ομάδα είναι υποχρεωμένη να έχει μία εικοσάδα εισάξιων παίκτων. Ο Ολυμπιακός την έχει. Και γι' αυτό έχει την τεράστια διαφορά με όλου στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ωραία. Ίσως έχει και παραπάνω ο Ολυμπιακός. Πάντως ο Παναθηναϊκός και ανεβαίνει. Δεν είναι τυχαίο όταν μία ομάδα τερματίζει με 20 βαθμούς από τον Παναθηναϊκό διαφορά και με 17 βαθμούς από τον. Τι να τις πούνε. Τι να τις πούνε, πέστε μου. Ναι. Πάμε λίγο. Και όταν η ομάδα αυτή ξέρει ότι από τον Ιανουάριο έχει πάρει το πρωτάθλημα και μετά τη Manchester United δεν μπορεί να συγκρατήσει κανένα. Υπάρχει απογοήτευση στην ομάδα, υπάρχουν τα 1002 και η πίσω του όλα ήταν το συμβάν στο μάτς με τον Παναθηναϊκό που όλοι εκπλήσεστε και κανείς από τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού δεν ασχολείται με το μάτς εκείνη την ημέρα παρά μόνο με την υγεία του όλα ήταν. Το καλά, ξέρω καλύτερα εντάξει. Από όλους γιατί ήμουν στα αποδυτήρια. Μιλάτε για το 0-3, αλλά θα έπρεπε όμως να σχοληθούν. Δεν κάναμε κουβέντα για το μάτς, παρά μόνο ασχολείται όλη η ομάδα με τον Ολαϊτάν. Δεν υπήρχε βαθμολογική σημασία, λέτε αυτό. Και δεν υπήρχε τίποτα. Μα τίποτα δεν υπήρχε. Γιατί υπήρχε μετά που χάσαμε. Δεν χάσαμε μόνο από τον Παναθηναϊκό. Χάσαμε για την Τρίπολη και από. Δεν αυτό υπήρχε είναι. Ενδιαφέρον. Το μεγάλο πρόβλημα για το ελληνικό πρωτάθλημα αυτό είναι ότι. Αλλιώς θα είχαμε τερματίσει με 30 βαθμούς από τον Παναθηναϊκό και άλλους 30 από τον ΠΑΟ.